Ποιος είναι? Καταλαβαίνω ότι η επιθυμία σου βγαίνει κοφτό. Δεν λέω για τις ανάγκες του ρόλου, από την επιθυμία το σούρνεις. Ποιος είναι? Γιατί όσο το σούρνεις, είναι ένα ξεκάθαρο σκηνοθετικό υπονοούμενο ότι το πουλί είναι τεράστιο. Ποιος είναι? Γιατί... Όχι, όχι, αλλά σου έχει πει η Βάσο. Ξέρεις τι περιμένεις. Τάχα μου ποιος είναι, ξέρεις ποιος είναι. Το κτίνος με το οποίο μέχρι το γόνιμο, αυτός είναι. Το παίζεις, καταλαβαίνεις. Το παίζεις για τη σαμή. Οπότε, ναι, ποιος είναι. Ποιος είναι, το έχεις, το έχεις. Πάλι, ναι. Ε, μάνα ποιος είναι, ο Πάπης. Πάπη, να βλέπουμε. Εδώ δεν βλέπουμε, ακούμε. Σε αυτό το στάδιο. Ναι. Ποιος είναι? Εσύ τώρα είσαι στο σπίτι, είσαι στον καναπέ σου, έχεις πάρει την έντρο και περιμένεις. Εσύ τώρα θα σας πω σε λίγο το κείμενο. Θέλω, ας πες την ερώτηση ποιος είναι, θα είσαι από κάτω, εντάξει? Και θα πεις από κάτω. Ο Μπάμπης. Ο Σεβενά. Δεν μιλάμε σε μετά. Τι να πω, ζήρω. Ωραία. Ο Μπάμπης. Ο Coca-Cola Plus. Δεν μου λες κανένα Powerade, κανένα τέτοιο δεν έχει. Α, είσαι τέτοιο, είσαι Power, είσαι τον ίδιο. Ωραία, θα πεις, θα χτυπήσεις και θα πεις. Λέει, αν είναι ποιος είναι. Ο Μπάμπης ο ισοτονικός. Το οποίος καταλάβει, κατάλαβε. Εντάξει, αυτό που με ενδιαφέρει είναι το ύφος. Θέλω να είσαι μπάσος και να είσαι σίγουρος στον τρόπο που μιλάς. Παπ, ευθεία, μην την κοιτάς τώρα, είναι στο σπίτι της. Πρόβα κάνουμε. Όχι ρε, πελάτησα είναι. Θα πεις, θα πηδήξεις και θα φύγεις. Πάμε. Δώσε λίγο το ύφος. Ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης, ισοτονικός. Δεν είσαι ρε, παιδί, είσαι καμιάς. Άλλη εκδοχή με το ρεμπέντζο. Τον έχει το ρόλο. Όχι, είσαι ο σίγουρος, ρε παιδί μου, πώς είναι. Δηλαδή, πώς ήταν ο Κλέτσος με την τότε, θυμάσαι ο Κλέτσος με τα διόδια για αυτά. Πού έβγαινε και είναι. Ναι, σήκωσα την μπάρα. Αυτός είσαι. Καταλαβαίνεις. Είσαι ο σίγουρος, ο γαμάρος. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, περπατάς, περνάς τη γειτονιά σου και σου λένε «Πάπη, πού πας?» Έχω μια παράδοση ισοτονικά. Και πού το φορτηγό, μέσα. Καταλαβαίνεις γιατί κτίνος μιλάμε. Το πουλί σου φτάνει στο γόνατο, το δένεις με σπάκο. Και το δένεις με σπάκο γιατί το καλοκαίρι που σπάσεις τώρα σαν έτρεχε στην παραλία και πάθες χιαστό. Όχι από τα κούμπα, όχι, έτρεχε και πήγαινε σου γάμισε το χιαστό, καταλαβαίνεις. Ότι αγγίζει το γαμί. Καταλαβαίνεις, θέλω να είσαι αυτή τη. Γιατί κοίτα τι σε περιμένει πάνω. Νεύριος είναι. Καταλαβαίνεις, έτσι μείνει. Περιμένεις να καλύψεις 350 φορές χαμένο σεξ. Πάμε, δώσε. Ο Πάμπης. Αν θες να κάνεις ότι πιάνεις το πουλί σου, γιατί αυτό σε βοηθάει, όχι το πουλί σου, το πουλί σου, στο γόνατο. Τι, καμήνα, δείχτω. Πάμε. Μπάμπης, ο Ισαντονικός. Έτσι, έτσι, έτσι. Λίγο τη σκύλη, όσο αυτό δεν είναι καλό. Για τα ελληνικά δεδομένα σημαίνει, λοιπόν, ακούστε πώς είναι ο διάλογος τώρα, άκουμε. Λοιπόν, έρχεται αυτός λοιπόν με ρούλα, την πάει το κουδούνι, είσαι από πάνω. Ναι, ποιος είναι. Ο Μπάμπης, ο Ισαντονικός. Στον τρίτο. Του ανοίγεις τα χαμό την πόρτα, ανεβαίνει. Ανεβαίνει πάνω από το ασανσέρ, σου χτυπάει το κουδούνι. Όταν σου χτυπάει το κουδούνι, λοιπόν, έρχεσαι εδώ και ανοίγεις και θέλω να κάνεις μεγάλη κίνηση. Όχι μόνο για την υψηλοπαιδεία, αλλά για να δείξουμε ότι θα μπει ένα κτίνο. Όχι, δεν μπορεί να βρει μετά το σεξ, πριν είναι κανένα. Λοιπόν, ανοίγει λοιπόν την πόρτα και λε. Το βλέπει το. Γεια σα! Όλο νόημα το γεια σα, κατάλαβε. Κάθε εκατοστό και. Ε! Ε! Για να υπογραμμίσουμε ότι έχει μεγάλο μέρο. Δεν είναι σκηνοθετικά, μην επεμβαίνει. Εσύ είσαι μια απλή ηθοποιό. Α τα πάρουμε, α τα πάρουμε. Μην μη κάνεις, όλες πανέμουν στη σκηνή, αρχίζουν τις παλαιχισμένες ερωτήσεις. Γι' αυτό είναι σκηνοθέτης της αδερφές, δηλαδή για να πεις, δεν γίνεται αλλιώς. Άκου Μπάμπη, λέει, γεια σας. Εσύ, είναι σημαντικό, εντάξει.
Έχεις φέρει τα ποτά, άρα τι ρωτάς? Γεια. Πού είναι ο Πάγος? Όχι, ο Πάγος δεν μ' αρέσει. Θα σου πω, θα σου πω. Γεια. Γεια. Πού θα σε ποτίσω? Έτσι μ' αρέσει. Εσύ. Καλέ, καθίστε ακόμα, δεν πήκατε. Το πήκατε, θέλω να το ζήσεις. Καταλαβαίνεις τι πρόκειται να πει. Εντάξει. Να σας κάνω έναν καφέ. Ναι. Πώς το πίνετε? Πολύ οικονομικό. Βαρύ λίγο. Αχ, μπράβο. Είστε και μεραγμένοι. Είμαι. Θες να σε γαμίσω? Και κάνουμε κάτι. Εκεί θα κάνουμε. Είχε μίξει, θα κάνουμε. Τι είναι όλα. Ναι, αλλά. Ε. Ποιο ναι. Όλα αυτό που είπες ήταν έσκυρα. Πρόσεξε, ουρά κάνει για τον ρόλο σου. Ας τις Παναγίες. Το σου φέρει τον ιταλικό ρεαλισμό πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, εδώ κλαίνε άντρες από κάτω. Σε κόλλα. Συγκεντρώσου, άστα χέρια. Δεν είσαι αυτός ο πλούπλης, τώρα είσαι ο γαμάο. Κάνε χέρια από την τσέπη. Κάνε χέρια από την τσέπη. Μα μάλλον που έχει μεγάλο, όχι, έτσι, έτσι, έτσι. Και περπατάς και ανάλογα, καταλαβαίνεις. Είναι σαν να έχεις ένα πόδι, δύο πόδια, περπατάς έτσι. Καταλαβαίνεις. Δεν μπόρεσες ποτέ να γίνεις πολίτης γιατί σου φυρίζανε συνέχεια βήματα. Πιάνεις, το πιάνεις. Πες στο πετσί του ρόλου. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Πάμε. Λοιπόν, έχεις από εδώ, κάνεις. Μπράβο, έρχεσαι με όλη την άνεση, ξύνεσαι, κάνεις βρωμιές, κάνεις κόλλημα, ό,τι θέλει. Κουδούνι, χτυπάς. Εσύ πιάνεις και το τηλέφωνο, τάχαμε ότι είναι εκεί. Ναι, ποιος είναι? Τρία, δύο, ένα, πάμε. Κάνε πίσω. Τι είσαι εδώ? Μου έρχεσαι με το χέρι στην τσέπη και χτυπάς το κουδούνι. Ρε φίλε, γαμάς Πειραιά, Φάληρο και Γλυφάδα. Δεν είσαι οπλασία με τα διαφημιστικά. Θα με ανοίξετε λίγο αν θέλετε να... για μια διαφήμιση, είναι ανάγκη. Όχι ρε Μάστορα. Είσαι ο γαμάο. Δηλαδή, περπατάς, κουδούνι. Γάμα το! Θα γαμίσεις και τα κουδούνια. Ένα υδραυλικό που περιμένει στο τέταρτο, το χτυπήσει το ρεύμα μόνο το χέρι. Καταλαβαίνεις. Γαμάμε τώρα. Πάμε. Τρία, δύο, ένα. Φεύγες. Δώσε. Έτσι. Πάμε. Άλλο δάχτυλο. Τι είναι αυτό? Μα αυτό λέμε ρε. Μα τι είναι αυτό? Και άνετα, άνετα. Έχεις τρία πόδια. Πες το πέτσι κύριο. Πες. Πάρε, πάρε. Πάρε. Πας έτσι. 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 Θα σηκώσω τον επιστήμονα που είναι. Αυτός είναι έτοιμος. Αυτός είναι γεννημένο. Θα σε κατεβάσω κάτω. Ας τον Τζόνι Μαγούρα εδώ. Θα το κάνεις το ρόλο ή θα σηκώσω τον επιστήμονα. Εγώ το ξέρω θα το κάνει καλύτερα. Θες να προσπαθήσεις. Τελευταία ευκαιρία. Άλλη μία. Πάμε. Τρία, δύο, ένα. Δεν είναι. Δεν είναι. Ξύνω, ξύνω, ξύνω. Ό,τι πει το κοινό, το όχι. Τρία μου. Εσένα δεν σε κουνάει κανείς. Αυτό, θα πέρασε. Όχι. Αν είσαι, θα πει να σου πω, συγγνώμη, έχω επιχείρημα, έχω επιχείρημα, μισό λίγο. Έχεις την κατάλληλη φωνή, από φωνή το συζητάμε, τη φωνή, τη φωνή, δηλαδή πες μου, πες μου αυτό που είδες, όχι, όχι, δεν σηκώνω. Όχι, όχι. Είσαι γεννημένο. Έχεις περάσει μισό τείχος, δηλαδή, η γυναίκα σου είναι παρούσα, δεν πρέπει κανείς να μας πει ότι κάνει μαλακία, εδώ είναι, σε βλέπει. Άσε που θα σε γράψει με το κινητό, θα πάει μετά στους γιους, θα γελάτε δύο μήνες. Θα σε γουστάρουν οι μυστηρικάδες. Λέγε, είσαι. Παιδιά, από εκείνο ή σάιμα, εγώ δεν λέω. Έλα, γάβρος, είσαι όλα τα. Σήκω, σήκω. Όχι, δεν είμαι από αυτούς πάτους εδώ. Από αυτούς τους πάτους εδώ. Έχω από τους άλλους, ποιο μου δείχνατε. Όχι, για να πάμε ρε Δημοκράτη μας εδώ. Αφαίνεται, έχει κορμί. Έρι, κάτι λέει. Ε, τι είναι η κοπέλα του? Και τι φυλάζει. Σιγά. Η Μασόκα είναι. Ωραία, καλώς. Ναι. Κάτσε, γιατί και ο άλλος ήταν καλός στην πρώτη εμφάνιση, αλλά δεν τα λέει. Λοιπόν, έχεις παρακολουθήσει την κάμερα. Δεν έχει σημασία. Πώς σε λένε? Σιμίδη. Και τι δουλειά κάνεις?
Πες το. Καλό Ολυμπιακός. Στην ΚΑΕ, δηλαδή τι δουλειά. Είσαι πασχετιμπολίστας ή... Project Manager. Ωραία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εντάξει, μπαίνεις, χτυπάς στο κουδούνι, πώς πάνω σε λένε, Δημήτρη, και λες, ο Μίτσος. Γιατί εγώ τι είπα. Τίποτα δεν είπες. Τίποτα δεν είπες. Ο Μίτσος ο θρύλος. Εντάξει, αυτό θα πεις εσύ. Και μόλις ανέβεις επάνω, οκ, επειδή είσαι και του μπάσκετ έχεις το αυτό, εντάξει, πού θα καρφώσω. Το έχεις. Θέλω το ύφος, πάμε. Λοιπόν, θα κάνεις 2-3 παντάκια, εδώ είναι το κουδούνι. Όπως είπαμε, σε θέλω βαρύ και ασύγχωτο, το παίρνω σε εκεί και πάμε. 3, 2, εκεί, 2, 3, 2, 1. Όχι, λίγο. Λίγο σαν να βαριέσαι, εγώ δεν βαριέσαι. Είσαι επαγγελματίας. Δηλαδή, βαριέσαι, δεν βαριέσαι, από τη στιγμή που σε πήρε τηλέφωνο, κάνεις τη δουλειά σου. Αλλιώς θα κάνεις τη δουλειά σου. Οπότε, Τρία, δύο, ένα, πάμε. Καλώς, αλλά περίμενε. Αλλά πλησιώνω. Δεν θα παλέψουμε. Θα πηδήξουμε, δεν θα παλέψουμε. Οπότε, καλό, έχεις όλη την κοψιά. Πάρ' το λίγο άνετα, με αέρα, με αέρα. Με αέρα. Άνετα. Μην αγριεύεις. Άνετα. Το έχεις. Έχεις καλή φίλη στην περιοχή. Πάμε. 3, 2, 1. Δώσε. Έτσι, μάγκα μου, έτσι. Ναι. Ποιος είναι. Ο Μίτσος, ο θρύλος. Στο τρίτο. Μην ξεχνάς στο τρίτο. Θέλω από το τρίτο να έχεις οργασμό μέχρι το υπόγειο να φτάσεις. Στο υπόγειο κάτω μπαίνουν κάτι Αφγανοί να πνιγούν. Στον τρίτο, γιατί είσαι και τοπογράφος, να λιώσουμε τα τσέρκια μας. Να σβηστούν τα σχέδια. Πάμε, να λέει ο Μίτσος ο θρύλος για να πει στον τρίτο. Πάμε, 3, 2, 1. Ο Μίτσος ο θρύλος. Στον τρίτο. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα σου έχει ανοίξει, υποτίθεται. Εντάξει, παίρνεις μέσα, ας πούμε, θέσουμε ότι εδώ είναι το ασανσέρ. Ανοίγεις, σκύψε μέλος γιατί είναι ασανσέρ για το πόδι σου είναι κανόνι. Θα είμαστε λίγο πιο μυστικοί. Θα πατήσεις με τον ίδιο τρόπο τρίτο και όσο ανεβαίνει το ασανσέρ, ας πούμε, ξέρεις, εδώ είναι ο καθρέφτης και κάνεις μαλακίες, ρε παιδί μου. Ξύνεις το οχτώ σου, κάνεις τέτοια, κάνεις το ραφαλό, μυρίζεις. Σαν να είσαι μόνος. Ό,τι ξύνεις το κορμί σου, που σου αρέσει η μυρωδιά. Αυτό που λένε οι ψυχοθεραπευτές σαύρα, ενώ στην πραγματικότητα είναι μάκρα. Εντάξει. Όχι. Πάμε. Ανοίγεις το ασανσέρ και πατάς. 3, 2, 1, πάμε. Τρίτος. Τελικό στάδιο. Λοιπόν, έχει φτάσει εδώ πέρα. Έχει φτάσει. Εδώ τώρα είναι η πόρτα της πελάτης σας. Τελικό στάδιο. Είσαι έτοιμος, είσαι φτιαχτής ο σανσέρ. Χτυπάς κουδούνι, σηκώνεσαι, ανοίγεις πόρτα και κοίτα τι μπαίνει. Γεια σας. Γεια. Πού θα καρφώσω. Καλέ, καθίστε ακόμα δεν πήγατε. Να σας κάνω ένα καφέ. Ναι. Πώς το πίνετε. Βαρύ γλυκό. Μπράβο είστε και μεραφλής. Είναι θες να σε καμίσω. Κάτσε. Όπου χάνετε εδώ. Πάμε. Κουδούνι Μίτσο. 3, 2, Μελίσσα. 3, 2, 1. Πούτσα. 6 μήνες δεν σε πήρα. Ζω. Σου ήταν ένα κουδούνι τουλάχιστον. Όχι, τι είναι αυτό, αυτό το πορτάκι που άνοιξε το σημείο, τι θα πει. Τι είναι αυτό τι σου είπα. Θα ανοίξεις την πόρτα και θα κάνεις βήμα. Α, ότι καταλάβεις, θα δώσεις πάνω. Ένα κουδούνι ακόμα, να μην σας παρακαλώ. Και πάτε λίγο πιο χαμηλά. Πες ότι δεν ήσουν, εσύ και ήμουν εγώ τι θα. Εδώ, όλοι, όλοι να μπορούμε να πηδήξουμε. Όλοι, όλοι, εδώ, εδώ, στην μέση. Πάμε, 3, 2, 1.
τα λέμε πως είναι. Αυτό το λάδι μόνο είναι τελείσει. Όχι, ποιος είναι ο γάμος του τηλέφωνο που δεν βλέπουμε. Τώρα που βλέπουμε. Το ξέρω, δεν πειράζει, πειράζει, μπαίνουν αυτά, συμβαίνουν, λοιπόν, με το που το βλέπεις το κτήνος, γεια σας. Γεια, πού θα καρφώσω. Και αν μπορείς κατέβα τα χέρια, γιατί νομίζω ότι αυτό, μπράβο, έτσι, έτσι, άντε τώρα, έτσι, αυτό το γιορτό είναι γάμος πάνω. Τρία, δύο, ένα. Γεια σας. Γεια, πού θα καρφώσω. Καλεκαθίστε ακόμα δεν μπήκατε. Ούτε το μπήκατε τώρα. Ακόμα δεν μπήκατε. Αχ, καταλάβεις τι θα πει. Να σας κάνω ένα καφέ. Πάμε το που θα καρφώσω για να δέσει. Τρία, δύο, ένα. Γεια, που θα καρφώσω. Καλεκαθίστε ακόμα δεν μπήκατε. Να σας κάνω καφέ. Μην το ξεπετάς, χύσε και το καφέ. Τώρα χύσαμε το ρουσορόπο στο καφέ, να αρχίσουμε. Μπορεί να πάει γούρα, πια στο στίχη. Θα σας κάνω καφέ. Τρία, δύο. Θα σας κάνω καφέ. Ναι. Πώς το πίνετε. Αρέγλυκο. Είστε και μερακλή. Και θα βάλει και το μπράβο αρέσουσα λες. Μπράβο είστε και μερακλής. Πάμε, παρέγλυκο. Τρία, δύο, ένα. Παρέγλυκο. Μπράβο, είσαστε και μερακλή. Τι θα πεις τώρα, σου λέει μπράβο είστε και μερακλής, θα λέει γνωστό. Είμαι γνωστός μερακλής, που να με δείτε να παίζω και μπουζούκι, ε. Ένα με για μερακλή, να με δεις τον τάμιο με ένα κάνω, να σου παίξω εγώ η κιούλ. Σου λέει ρε φίλε σε τσόντα, είσαι και μερακλής, τι είμαι, θες να σε γαμίσω, λογικά πράγματα. Δηλαδή, μα είναι λογική συνέχεια του μερακλή, το γαμίσει. Σε τσόντα είμαστε, τι και άλλο. Το πήγες τρένο, μ' αρέσει. Λοιπόν, βαρύ γλυκό. Μπράβο, είστε και μέρα. Κλείστε τώρα. Τρία, δύο, ένα. Βαρύ γλυκό. Μπράβο, είστε και μέρα. Πολύ καλή, πολύ καλή. Είμαι. Πού θα σε γαμίσω. Κοίτα. Καλύτερο, καλύτερο. Κανονικά είπε λάθος ατάκα. Γιατί δεν είναι πού θα σε γαμίσω, είναι θες να σε γαμίσω. Αλλά είσαι πιο σωστός από το κείμενο, γιατί η Μέρη είναι τοπογράφος. Έτσι, επαγγελματικά πράγματα, ωραία. Πολιτισμός. Μπράβο. Μπράβο, Μίτσο. Έτσι. Σου έχω δουλειά για σένα. Σου έχω δουλειά για σένα. Γιατί πάντα στις τσόντες, και οι τσόντες όπως έχετε δει όλοι, και μην μου κάνετε τις παρθένες τώρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά πως είναι. Οι τσόντες λοιπόν τελειώνουν όλες με μια εξπερμάτιση στο πρόσωπο. Εμείς λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι δεν είμαστε, γιατί δεν έχουμε αλλαξική κοινωνία. Αλλά έχω ένα πρόσωπο που μπορείτε να το χύσετε στο πρόσωπο, γιατί μας χαλάει την αλλαξική μας κοινωνία. Ορίστε, η Δούτο, η Φινάρα να πούμε, ο Μαζί τα φάγαμε και διάφορες άλλες ιδίες, το βλέπετε το κτήνος.